Και έρχεται που λέτε από τη Θεσσαλονίκη και κάνει την πρώτη σπασαρέλα. Και. Εντάξει, δεν πήγαν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Θα το παραδεχτώ. Σήμερα όμως, μήπως κάνει τη διαφορά η Ειρήνη Καζάκη. Για να δούμε. Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω, διότι εξαιτίας σου έμαθα το Y2K. Τέλεια. Το οποίο μπορώ να το φλεξάρω τώρα άνετα στην κόρη μου και να γίνεται χαλασμός και να της το παίζω έτσι πολύ, ας πούμε, cool. Μπροστά, καταλαβαίνεις. Πού πηγαίνεις με αυτό το γλυφιτζούρι στο χέρι? Εγώ σήμερα που λες, ναι. Είμαι guest DJ. Είσαι. Είμαι. Είσαι. Σε ένα club, αλλά στην Τρίπολη. Πάρα πολύ ωραία είναι, ναι. Στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Αρκαδία, δηλαδή τα σπάει. Ναι. Πήγα πέρσι και δεν περίμενα να δω αυτά που είδα. Τι είδες δηλαδή? Εντάξει, δεν είδα και κάτι, αλλά... Δεν ενά, θα με τρελάνει όμως. Μου άρεσε, γιατί έχει πολύ πράσινο. Μα είναι πάρα πολύ ωραία στην Αρκαδία. Έχει πράσινο και έχει και ένα κλαμπ καλό. Ναι. Γίνεται και το πάρτι. Και σε αυτό με κάλεσαν εμένα να παίξω τη μουσική μου που είναι αυτού του στυλ. Τώρα θέλω να δω αν θα σας αρέσει και η βαθμολογία. Για να δούμε. Για να δω. Όλγα. Το look σου με μπερδεύει λίγο. Γιατί? Αχα. Τι σε μπερδεύει? Πολύ διάσπρατη πληροφορία χωρίς συνοχή. Δηλαδή έχεις φούξια παγέτα μέσα, έχεις άλλο φούξια στο καπέλο. Που έχει αυτό παγέτα εκεί στις λεπτομέρειες. Μετά άλλη λάμψη στη ζώνη, άλλη λάμψη στο παπούτσι, όλα διαφορετικά χρώματα. Δεν ξέρω τι κατάλαβα που το πήγαινες. Και δεν συνεννοηθήκαμε. Απροπό. Καλό. Λοιπόν, ναι, κατάλαβα αυτό με τις λάμψεις και εμένα το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή είπατε ότι είμαι DJ και είμαι και cool. Και λες δώστο. Και δεν με νοιάζει και πολύ. Την ήθελα τη διαφορετική τη λάμψη και τα... Αυτά διαφορετικά πάνω και λίγο αυτά διαφορετικά κάτω και το πράσινο το φωσφοριζέ από κάτω. Κάπως πάνω στο όλο μου έκατσαν. Εντάξει, κοίταξε, τη λογική την καταλαβαίνω. Περισσότερο σε ρώτησα αν ήταν κάτι που δεν είχα, ας πούμε, σκεφτεί. Ίσως, ας πούμε, και να μπορούσε να βγει κάτι καλό σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Είναι kitsch όλο αυτό. Ναι, αλλά το kitsch είναι στη μόδα. Το kitsch μπορεί να είναι ολόκληρο κεφάλαιο και πολύ, πολύ plus, πολύ σωστό. Ναι, συμφωνώ. Το ότι όχι... ήθελα να πετύχω το kitsch, το έξτρα, αλλά κατάλαβες, το καλό το kitsch. Ναι. Όχι αυτό που λες kitsch και okay. Κακό. Εμένα δεν με έπεισε σήμερα, αλλά αν το πας αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Είναι 1,5. Μια χαρά. Ναι.